Σχεδόν το σύνολο των άρθρων του νομοσχεδίου αφορούν παρατάσεις χρονικές προηγούμενων ρυθμίσεων ή και ενισχύουν προηγούμενες ρυθμίσεις, που όμως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, όπως αναφέρεται στον τίτλο του νομοσχεδίου. Η προστασία της δημόσιας υγείας περιορίζεται αποκλειστικά στα εμβόλια κατά του κορονοϊού, χωρίς κανένα άλλο μέτρο προληπτικού χαρακτήρα. Επαναφέρονται τα γνωστά πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναστολή της εργασίας και τα οποία, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, δεν διασφαλίζουν τη μη διασπορά του κορονοϊού, όπως επίσης και η υποχρεωτικότητα των διαγνωστικών τεστ σε ορισμένους χώρους, που ναι μεν είναι χρήσιμα, όμως είναι στην ατομική ευθύνη του καθενός να φροντίσει για την επιπληρωμή πραγματοποίησή του. Τώρα, η λεγόμενη ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας αφορά ολιγόμενες παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Πρακτικά μιλάμε για παράταση χρονική των απολύσεων. Αντίστοιχα, την αξιοποίηση επικουρικού προσωπικού, ιδιωτών γιατρών, μετακινήσεις γιατρών και άλλου προσωπικού από μονάδα σε μονάδα και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενιαία λίστα χειρουργείου, ουσιαστικά, ακόμα και αν εφαρμοστεί με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια ή σειρά προτεραιότητας, όπως αναφέρεται, το μόνο που θα εξασφαλίσει θα είναι ενδεχομένως η ισοτιμία στις πολύμινες αναμονές για ένα χειρουργείο και τίποτα παραπάνω. Το γεγονός όμως ότι λείπουν αναισθησιολόγοι, χειρουργοί, γιατροί μεθ, λείπει νοσηλευτικό προσωπικό, δεν λειτουργούν κρεβάτια χειρουργείου και μεθ λόγω της υποστελέχωσης, όλα αυτά δεν προειδοποιούν τίποτα καλύτερο. Άλλωστε, στο συγκεκριμένο άρθρο, αυτό που εισάγεται κατά κύριο λόγο αφορά τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και τη διαφύλαξή τους, που και μόνο η επίκληση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενισχύει την έλλειψη εμπιστοσύνης, διότι δεν μπορεί να βάζει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Συνολικά, λοιπόν, πρόκειται για ρυθμίσεις δοκιμασμένες, που η εφαρμογή τους έχει συμβάλει ακριβώς στην κατεύθυνση διαμόρφωσης αυτού του άθλιου δημόσιου συστήματος υγείας, απορρέων από την πολιτική του κόστους ωφέλους, της ενίσχυσης της ατομικής ευθύνης των ασθενών και της πιστής υλοποίησης των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων. Της πολιτικής δηλαδή που τροφοδοτεί με πελάτες τους επιχειρηματίες της υγείας, αλλά και στη βαθύτερη προσαρμογή της λειτουργίας των δημόσιων μονάδων υγείας με κριτήρια επιχειρηματικότητας. Τώρα, ο στόχος της ενίσχυσης του ΕΣΥ που επικαλείται η κυβέρνηση είναι ψευδεπίγραφος, γιατί αυτά τα μέτρα που ήδη έχουν εφαρμοστεί όχι μόνο δεν έχουν ενισχύσει το ΕΣΥ με κριτήριο την ουσιαστική βελτίωση των παροχών προς τους ασθενείς, αλλά στην πράξη έχει επιβεβαιωθεί η επιδείνωση των όρων παροχής των αναγκών τους σε υπηρεσίες υγείας. Και αντίστοιχα έχει ενισχυθεί ο εξαναγκασμός του κόσμου να απευθύνεται στους επιχειρηματίες υγείας, πληρώντας πολλά επιπλέον ποσά. Η επίκληση δε των έκτακτων αναγκών θεωρούμε ότι αποτελεί ένα επιχείρημα αφενός με ένα αντιεπιστημονικό, αλλά και επικίνδυνο, διότι έχει αποδεχτεί στην πράξη, στα χρόνια της πανδημίας, ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας συνολικά δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τις τακτικές ανάγκες του πληθυσμού πριν την πανδημία, πολύ δε περισσότερο κατά τη διάρκεια της, αλλά και το επόμενο διάστημα. Τώρα, η κυβέρνηση όμως κρύβει ακριβώς αυτό το γεγονός και προσπαθεί να περάσει την αντίληψη ότι όλα ήταν καλά πριν την πανδημία και για τις ανάγκες της πανδημίας παίρνει πρόσθετα μέτρα. Και αυτό φυσικά δεν είναι ιδιαιτερότητα της κυβέρνησης, της παρούσης κυβέρνησης. Είναι ένα γεγονός που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, αλλά και κατά τη σχεδόν περίοδο της πανδημίας, οι δημόσιες υποδομές, η στελέχωσή τους, ο εξοπλισμός τους παραμένει πολύ πίσω από τις ανάγκες του λαού μας, οι οποίες ανάγκες τρέχουν, συσσωρεύονται, επεκτείνονται και είναι απόδειξη ακριβώς των επικίνδυνων όριων για την υγεία του λαού, που προαπαιτεί ακριβώς η υπηρέτηση αυτής της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης. Αυτή είναι και η αιτία στην οποία ταυτίζονται όλα τα κόμματα, όλα τα αστικά κόμματα, είτε από τη μεριά της συμπολίτευσης είτε ως αντιπολίτευση,
στη λογική ότι η λαϊκή υγεία, η υγεία του λαού μας θα πρέπει να περιορίζεται στα βασικά πακέτα, οι ώρες δουλειάς των υγειονομικών επιδεινώνονται και θα επιδεινώνονται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ιδιωτική επιχειρηματική δράση και φυσικά ενισχύεται η επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και η εμπορευματοποίηση των εργασιών τους. Επομένως, και αυτά τα άρθρα του νομοσχεδίου δεν απαντούν στις ανάγκες της υγείας του λαού μας, αλλά κυρίως σχετίζονται ακριβώς με αντιλαϊκές ανατροπές, αξιοποιώντας την περίοδο ή την ευκαιρία της πανδημίας. Και φυσικά πρόκειται για ανατροπές που αποτελούν συνέχεια των ανατροπών της προηγούμενης κυβέρνησης, εν προκειμένου της Νέας Δημοκρατίας, όπως η οποία πάτησε στις προηγούμενες ανατροπές της προπροηγούμενης κυβέρνησης και ούτω καθεξής. Επιτρέψτε μου τώρα να πούμε δύο λόγια. Δείτε, εμείς θεωρούμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, πρέπει να αποτελεί μέσο αντιμετώπισης αφενός με των εκτάκτων καταστάσεων και όχι όμως το ίδιο το σύστημα, να αποτελεί ένα ακόμα θύμα τους, των εκτάκτων αναγκών δηλαδή. Πρακτικά οι δημόσιες μονάδες υγείας πρέπει να εξασφαλιστεί ότι σε περίπτωση, για παράδειγμα, πυρκαγιών, δεν θα καίγονται και δεν θα πνίγονται από τους καπνούς, σε περίπτωση πλημμυρών, αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα, αλλά και όλο το καλοκαίρι και με τις πυρκαγιές, ότι δεν θα επηρεάζονται αυτές οι δομές, σε περίπτωση σεισμού δεν θα κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρές ζημιές και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, αφού μαζί με τις τρέχουσες ανάγκες του πληθυσμού θα υπάρχουν φυσικά και σε μεγάλο βαθμό και οι έκτακτες. Εξάλλου, υπάρχουν παραδείγματα της προηγούμενης περίοδου, της πρόσφατης περίοδου στη Θεσσαλία, που προκαλούν και δικαιολογημένα την ανησυχία και φυσικά το δικαιολογημένο αίσθημα ανασφάλειας στον πληθυσμό. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, η γνωστή εσπευσμένη εκένωση του νοσοκομείου στην Αλεξανδρόπολη με την επίσημη αιτιολογία της απειλής των ασθενών από τον καπνό των πυρκαγιών, θέτει το ερώτημα γιατί το νοσοκομείο, για παράδειγμα αυτό, δεν έχει αξιοποιήσει τα επαρκτά σύγχρονα τεχνικά μέσα που εξασφαλίζουν τη θωράκισή του από τον κίνδυνο αυτό και ενδεχομένως δεν θα απαιτούνταν οι μετακινήσεις των ασθενών με ό,τι κινδύνους αυτές δημιουργούν. Και ακριβώς το παράδειγμα αυτό, όπως και στα άλλα, αντανακλάται η πολιτική της κρατικής υποχρηματοδότησης για τέτοιου είδους τεχνικές υποδομές, στη λογική του περιττού κόστους, αφού τέτοιες ανάγκες στατιστικά δεν δημιουργούνται συχνά. Αυτή λοιπόν η πολιτική λογική της κυβέρνησης και αντίστοιχα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, δηλαδή του κόστους ωφέλους, αντί να θωρακίζει το νοσοκομείο, τα νοσοκομεία και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, επιλέγει το φθηνό για το κράτος μέτρο, τρεχάτε να γλιτώσετε με το 112. Όπως επίσης, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη Θεσσαλία με τις πρόσφατες πλημμύρες, είναι γνωστά τα προβλήματα από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, όπου κέντρα υγείας, όπως για παράδειγμα αυτό του Παλαμά, πρακτικά βγήκε εκτός μάχης, ενώ αρκετά άλλα έπαθαν σοβαρές ζημιές λόγω της ουσιαστικής ανυπαρξίας αντιπλημμυρικών έργων, διότι και στην περίπτωση αυτή κυριαρχεί η πολιτική του κόστους ωφέλους. Και βέβαια παραδείγματα πάμπολα μπορούμε να πούμε για ανά την επικράτεια. Έτσι λοιπόν η μόνιμη επίκληση της κυβέρνησης για τις ακραίες καιρικές καταστάσεις, την κλιματική αλλαγή κτλ. Δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθεια να κρύψει την αντιλαϊκή της πολιτική πίσω από τις έντονες βροχές, πυρκαγιές και ούτω καθεξής. Οι έντονες βροχές, οι πυρκαγιές, οι πανδημίες, οι σεισμοί δεν είναι κάτι το μη προβλέψιμο. Το πρόβλημα είναι ότι με την πολιτική ανάπτυξης ακριβώς υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, της ανταγωνιστικότητας και της στήρησης των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων, οι ανάγκες του λαού μας θεωρούνται περιττό κόστος για την υγεία, για την πλημμυρικά έργα, για τη σεισμική προστασία, αντιπυρική προστασία και όλα τα υπόλοιπα. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα θεωρούνται περιττό κόστος, που θα μπορούσε σε διαφορετική περίπτωση, σε ένα άλλο σύστημα φυσικά, να αξιοποιούνται τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, τα σύγχρονα τεχνικά μέσα που μπορούν να αντιμετωπίσουν είτε πλήρως είτε με τις ελάχιστες φυσικά επιπτώσεις τις έκτακτες καταστάσεις κάθε μορφής.
και εδώ και με αφορμή όλα αυτά που βιώσαμε και το τελευταίο διάστημα, αλλά και στο παρελθόν κατά περιόδους σποραδικά, εδώ μπαίνουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά αφενός με τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων, των δημόσιων υποδομών, των δημόσιων μονάδων υγείας, η στελέχωσή τους κτλ. Αλλά ζητήματα και όπως η στατικότητα των δημόσιων δομών υγείας, με τη μελέτη, με την ανάγκη μάλλον για μελέτη και άμεση εκτέλεση τυχόν αναγκαίων εργασιών, στη βάση δηλαδή αυτών των λεγόμενων περίφημων κλιματικών αλλαγών, αλλά και των έκτακτων αναγκών που συζητάμε. Ο έλεγχος και ο πλήρες, απαιτείται ο έλεγχος και ο πλήρες εξυγχρονισμός του συστήματος πυρασφάλειας όλων των δημόσιων μονάδων υγείας, γιατί πέρα από το παράδειγμα αυτό της Αλεξανδρούπολης, βιώσαμε μέσα στο καλοκαίρι και φωτιές, πυρκαγιές μέσα στα νοσοκομεία, που είχε να κάνουν με την ανεπάρκεια των συστημάτων πυρασφάλειας. Εδώ στην Αττική, αν θυμάμαι καλά, το νοσοκομείο Νίκαιας. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες μονάδες υγείας. Αντίστοιχα, ο έλεγχος και η λήψη όλων των αναγκαίων τεχνικών έργων για την αντιπλημμυρική προστασία όλων των δημόσιων μονάδων υγείας. Η αναγκαία στελέχωση όλων των δημόσιων μονάδων υγείας με εξειδικευμένους επιστήμονες που θα μελετούν, ελέγχουν, καθοδηγούν στα ζητήματα ασφάλειας στη λειτουργία τους. Ο σχεδιασμός της περιοδικής εκπαίδευσης των εργαζομένων σε όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας, ο καταμερισμός καθηκόντων και δράσης ανάλογα με το είδος της έκτακτης ανάγκης και η εφαρμογή αντίστοιχα αναγκαίων ασκήσεων. Η επαρκής αντίστοιχα στελέχωση με όλο το αναγκαίο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου να αντιστοιχίζεται με τις τρέχουσες ανάγκες του λαού στα ζητήματα της υγείας, δηλαδή προσλήψη προσωπικού στα νοσοκομεία, γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπόν προσωπικό και πάει λέγοντας, προκειμένου όλα οι δομές αυτές να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αφενός μεν έκτακτες περιπτώσεις και τις οξυμένες ανάγκες που προκύπτουν αυτά, αλλά και σε περιόδους μη έκτακτων καταστάσεων για να καλύπτουν στο σύνολο τις ανάγκες που προκύπτουν για το λαό μας. Αντίστοιχο επαρκής εξοπλισμός και σύγχρονος φυσικά εξοπλισμός σε μονάδες του ΕΚΑΒ με αντίστοιχα εκπαιδευμένο προσωπικό, που αυτό θα πρέπει να αποτελεί ένα απόσπαστο και κρίσιμο μέρος της προνοσοκομιακής φροντίδας και φυσικά θα συμβάλλει, αναμφισβήτητα, θα συμβάλλει και στις περιπτώσεις των εκτάκτων συνθήκων που μπορεί να προκύπτουν. Και φυσικά απαιτείται κατά προτεραιότητα γενναία αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για όλα τα παραπάνω, αλλά και για άλλα πολλά που μπορούμε να πούμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κλείνω εδώ την παρέμβαση, σε ό,τι αφορά την κατάφερον τοποθέτηση, θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες επιτροπές να τοποθετηθούμε για το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.